Κάθε εβδομάδα παρουσιάζουμε 4 διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων. Άνθρωποι όλων των κοινωνικών στρωμάτων, όλων των ειδικοτήτων που προσπαθούν, επιμένουν, πράττουν. Η Ελλάδα που εμείς αγαπάμε να βλέπουμε. Το αυθεντικό και το χειροποίητο γερνάει όμορφα. Μέσα από το θέατρο μπορείς να φέρεις τα παιδιά κοντά στον πολιτισμό. Η πίστη για αυτό που κάνουμε και η θέληση και φυσικά και η δουλειά που έχουμε κάνει τα τόσα χρόνια με έκανε και έμεινα στο χώρο και έδειξα αυτό που πραγματικά μπορούσα να κάνω. Μπορείς να δεις πού έκανες λάθη, άλλωστε δεν μπορείς να κάνεις μια μεγάλη επιτυχία χωρίς να έχεις φάει τα μούτρα σου πρώτα. Πατέρας 4 παιδιών, ύστερα από αποχή για 7 χρόνια λόγω τραυματισμού, κατάφερε το ακατόρθωτο. Παγκόσμιος αργυρός πρωταθλητής στα 32 του χρόνια. Βασίλης Τσολακίδης προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Σε τι ηλικία ξεκίνησες, Βασίλη? 7 χρονών. Με είχαν δει έξω να κάνω τροχούς κατά κορύφους. Με είδε ο ταμείας του συλλόγου τότε της Πυραμίδος. Ναι. Και είπε τους γονείς μου, φέρ' τον γυμναστική. Και έτσι ξεκίνησε. Στην παιδική χαρά δηλαδή έπαιζες, τι? Ναι, έξω. Και ήρθες και κόλλησες. Το να φέρνει τ' άλλο. Μπαίνεις, ήμουνα καλός. Κέρδισα μερικά πρωταθλήματα τότε στην κατηγορία μου μικρός. Και όσο τρως, θέλεις κι άλλο. Θυμάσαι το πρώτο σου μετάλλιο? Ήταν στη Δέλτα κατηγορία τότε που είχα κερδίσει το σύνθετο ατομικό. Πόσο χρονών? 9 χρονών. Σε κάτι που σου ήταν καλός, έγινε πάθος και μετά έγινε ζωή. Έτσι πάει κάπως? Έτσι ακριβώς. Όπως είπα, το ένα φέρνει το άλλο. Περνάμε πολλές δυσκολίες, όχι μόνο εγώ, όλοι οι αθλητές που κάνουμε πρωταθλητισμό. Βλέπεις ότι μπορείς να κερδίσεις ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και συνεχίζεις. Είσαι ένας από τους αθλητές ο οποίος κατάφερε θεωρητικά και ουσιαστικά το ακατόρθωτο. Δηλαδή πήρες ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο, μετά όμως είχες ένα σοβαρό τραυματισμό και χάθηκες για κάποια χρόνια, χάθηκες από τις μεγάλες νίκες, αλλά επανήλθες στα 32 σου να πάρεις ένα αργυρό παγκόσμιο. Πέρασα διάφορες φάσεις, ας πούμε. Αυτά τα 7 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πιστεύω ότι άμα δεν ήταν οι γονείς μου κυρίως, να μην ήμουν αυτή τη στιγμή να πηγαίνω στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου. Η πίστη για αυτό που κάνουμε και η θέληση και φυσικά και η δουλειά που έχουμε κάνει τα τόσα χρόνια με έκανε και έμεινα στο χώρο και έδειξα αυτό που πραγματικά μπορούσα να κάνω. Από εκεί και πέρα, επειδή είχα ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, έχω και 2 ασκήσεις με το όνομά μου, δεν μπορείς να αφήσεις αυτό το... την ευκαιρία να πω, να φύγει ανεκμετάλλευτη, γιατί μπορούσα. Τι σημαίνει έχω 2 ασκήσεις με το όνομά μου? Δεν υπάρχουν μέσα στον κώδικα της ΦΙΚ και τις παρουσιάζει για πρώτη φορά ένας αθλητής και κατοχυρώνεται το όνομά του. Πόσο... Και μένει πάντα δηλαδή στον κώδικα της ΦΙΚ. Όποιος κάνει γυμναστική από εδώ και πέρα βλέπει τις ασκήσεις. Πες λίγο για την πρόσφατη εμπειρία σου στο Τόκιο. Κάναμε πολύ καλή προετοιμασία. Ξέραμε ότι το πρόγραμμα που έχουμε, αν το εκτελέσουμε όπως πρέπει, θα είμαστε στα μετάλλια. Πήγαμε εκεί, κάναμε 2 φορές το πρόγραμμά μας. Τη μία μπήκαμε στους τελικούς, την άλλη στους τελικούς και ήρθαμε με μετάλλιο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνεις καθημερινά?
Όσο δύσκολο είναι ένας εργαζόμενος που πάει στη δουλειά του και θα πρέπει να αποδώσει το 100% του. Το βλέπεις έτσι, ε? Έτσι, η δουλειά μας είναι αυτή. Η πολιτεία στηρίζεται σαν και εσένα σε αυτήν την προσπάθεια που κάνεις. Η πολιτεία, όπως ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γενικά για το κράτος μας. Πόσο και για τον αθλητισμό έχει επηρεάσει και εμάς. Σου χρωστάνε λεφτά εσένα? Ναι. Από αγώνες, από νίκες, ε? Από αγώνες, από Grand Prix. Έχουμε κερδίσει 2 ευρωπαϊκά, 1 παγκόσμιο. Αυτά είναι πριν που πρέπει να τα πάρουμε από την πολιτεία. Είσαι πατέρας 4 παιδιών. Ναι. Στα 32 σου. Τι σημαίνει για σένα αυτό? Κάνω 2 πρωταθλητισμούς μαζί. Μπαμπάς και ενόργανοι. Ναι. Οικογένειά σου πώς συντηρείται? Οικογένειά μου από τον αθλητισμό και από οικογενειακή επιχείρηση που έχουμε. Άρα έχεις βρει τις λύσεις σου για να μπορέσεις να ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Σαφώς. Αλλιώς δεν γίνεται με 4 παιδιά να περιμένεις την Ομοσπονδία να σου δώσει κάποια χρήματα για να μπορείς να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς βλέπεις τα νέα φυτώρια στο γυμναστήριο που είμαστε σήμερα εδώ πέρα? Έχουν προπονηθεί 2 άλλοι Ολυμπιονίκες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Τα φυτώρια δυστυχώς δεν λιγοστεύουν στο χώρο μας. Πιστεύω και στα άλλα αθλήματα είναι έτσι. Πιστεύω κόβοντας και κάποια προνόμια που είχαν οι αθλητές. Όπως? Όπως αν να έχουν κάποια πλεονεκτήματα για μια σχολή. Έχουν κοπεί και αυτά. Πλέον η πολιτεία δεν δίνει κανένα κίνητρο στους αθλητές να συνεχίσουν τον πρωταθλητισμό, έτσι. Ναι, ειδικά δηλαδή σε ευαίσθητες ηλικίες όπως πρέπει είναι. Πρέπει να γίνει ο αθλητής παγκόσμιο πρωταθλητής για να πάρει κάποιο προνόμιο, που όλοι δεν γεννιούνται παγκόσμιοι πρωταθλητές. Καταλαβαίνετε αναλογίες πώς είναι και έτσι πόσο λιγοστεύουν και τα φυτώρια, όπως είπατε, τα μικρά παιδάκια να μπαίνουν στα γυμναστήρια. Οικονομικές απολαβές δεν έχει. Κίνητρα για να σπουδάσουν οι νεότεροι δεν υπάρχουν πλέον. Γυμναστήρια πολλά, από όσο γνωρίζω, επίσης δεν υπάρχουν. Γιατί όμως ένας νέος να ασχοληθεί με το άθλημά σου, αφού όλα αυτά τα κίνητρα δεν υπάρχουν? Έχει να κερδίσει πάρα πολλά. Καταρχήν η ωριμότητα που θα αφομοιώσει ένα παιδί μέσα σε ένα χώρο, είτε λέγεται ενόργανη, είτε λέγεται κολύμβηση ή οτιδήποτε άλλο, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάνει το παιδί να οριμάζει πολύ γρήγορα. Ξεφεύγει και από άλλα πράγματα που θα μπορούσε σαν έφηβος να επηρεαστεί και να κάνει. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Ακόμα και να μην γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής ή πρωταθλητής, είναι καλό να γυμνάσεις γενικότερα. Να είσαι μέσα στα γυμναστήρια. Πώς πιστεύεις αυτά τα στοιχεία που έχεις πάρει από τον πρωταθλητισμό θα σε βοηθήσουν στην επόμενη μέρα, όταν κάποια στιγμή θα πεις τέλος? Βασίλης Τσολακίδης, πρωταθλητής, σταματάει και συνεχίζει τη ζωή του σε άλλους τομείς. Τα στοιχεία είναι η επιμονή σε αυτό που θα επιλέξω να κάνω, πόσο το πιστεύω, το πείσμα στο πώς θα το κάνω και πιστεύω στην υπομονή. Αν έχεις υπομονή, πιστεύω τις περισσότερες φορές κερδίζεις αυτό που αγωνίζεσαι να καταφέρεις. Τη στιγμή που ανεβαίνεις στο βάρθρο, είτε είναι ένα απλό τουρνουά διασυλλογικό, είτε είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα, πώς είναι το συνέστημα, μπορείς να το περιγράψεις? Τι νιώθεις εκείνη την ώρα? Πιστεύω δικαίωση για όλη την προετοιμασία σου, για όλες τις δυσκολίες που περνάς. Είναι μια δικαίωση ότι κέρδισα ένα τίτλο. Τι σημαίνει βγαίνω σε διεθνείς αγώνες, ειδικά αυτή την περίοδο? Αντιπροσωπεύω την Ελλάδα και όχι μόνο αντιπροσωπεύω την Ελλάδα, παίρνω και ένα αργυρό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Αυτό είναι ότι καλύτερο για έναν Έλληνα. Εμείς, είτε εγώ είτε τα άλλα παιδιά, είτε κάθε Έλληνας αθλητής που βγαίνει και κερδίζει ένα μετάλλιο, τους δείχνουμε ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι πάντα ισχυρή. Κερδίζοντάς τους δείχνω ότι είμαστε δυνατοί. Van de 32-jarige Palizios Tsolakidis uit Thessaloniki. Παιδιά και ηθοποιός, ένα είναι το όνομα, Κάρμεν Λουγκέρι. Πιστεύω πολύ στη θεατρική πράξη και πιστεύω τα παιδιά κερδίζουν μέσα από το θέατρο. Θέλοντας λοιπόν να είναι τα δικά μου παιδιά ευτυχισμένα, έφτιαξα μια ομάδα στη γειτονιά. Έτσι ξεκίνησε. Μαθεύτηκε κατά κάποιο τρόπο και μου ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας τότε να μπω μέσα στην επιτροπή αυτή που δίνει τις άδειες προκειμένου να πηγαίνουν τα παιδιά στο θέατρο. Και η αλήθεια είναι ότι τα χάσα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει τόσο κακής ποιότητας δουλειά. Τρώμαξα. Σας άρεσε η δουλειά που είδατε? Πολύ κακή δουλειά, πολύ καθόλου εμπνευσμένη, καθόλου εμπνευσμένη, μίζερη. Μετά από τον Αλέξη τον Σολομό έγινε διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο ο Νίκος ο Κούρκουλος, ο οποίος βλέποντας τη δουλειά που είχα κάνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θέατρου μου έδωσε το Κατίνας Παξινού, το παλιό Σινεάκ, και εκεί στήσαμε το παιδικό στέκι και κάποια μέρα πηγαίνω και τον βρίσκω και του λέω για φαντάσου ένα ηρώδιο γεμάτο παιδιά. Αμέσως πήρε τηλέφωνο το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχει ξεσκόρτουλο ήταν αυτός και έγινε. Η αλήθεια είναι ότι έχει χωρητικότητα το ηρώδιο 3.500, εμείς βάλαμε 5.000. Μου έλεγε ο Κούρκουλος, πω, το ενέβαλες όλο αυτόν τον κόσμο. Μέσα από το θέατρο μπορείς να φέρεις τα παιδιά κοντά στον πολιτισμό. Ακόμα και με αυτό, με την καθαριότητα που πρέπει να κρατήσουμε καθαρό το χώρο. Θυμάμαι όταν πήγαινα στο Ηρώδιο, τους έλεγα 28 κιλά τσίχλες μαζέψανε από τους θεατές που βγάζαν την τσίχλα τους και τη βάζανε στα μάρμαρα. Αν είναι δυνατόν, κανένας δεν σέβεται τίποτα σε αυτή τη χώρα. Τους έλεγα, παιδιά μου αγαπημένα, προσέξτε. Να σεβαστούμε τα μάρμαρα. Αυτό είναι ο πολιτισμός μας, είναι η κληρονομιά μας. Το κάνανε. Θέατρο είναι πηγή γνώσης. Πρέπει να μαθαίνουμε από το θέατρο. Θέλω φεύγοντας από εδώ να έχετε πάρει στο τσεπάκι σας πολλές γνώσεις και να διασκεδάσετε κιόλας. Ναι, αγάπες μου. Λοιπόν, δεν μιλάμε καθόλου και ξεκινάει αμέσως η παράσταση. Γνωρίζουμε τους μύθους και τις παραδόσεις της πατρίδας μας. Γνωρίζουμε τους ήρωες που γεμίζουν με θέος και θαυμασμό την ψυχή μας. Πώς καταφέρνετε να συνεχίζετε να ανεβάζετε παραστάσεις και να γεμίζετε τα θέατρα και να βρίσκετε επιχειρηματίες να στηρίζουν το έργο σας, που είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για πάρα πολλούς καλλιτέχνες? Ναι, πιστεύω ότι μέσα από την κρίση οι δουλειές που σέβονται το κοινό θα μπορέσουν να κρατηθούν. Από την άλλη μεριά, κάποτε έκανα πολύ περισσότερες δουλειές. Τώρα, φέτος, κάνω μόνο μία δουλειά. Έχετε στο σπίτι κάτι βίντεο που κυκλοφορούν με τη ζωή του Ηρακλή? Ξεχάστε τα!
έπεσε στα χέρια μου ένα από αυτά τα DVD που κυκλοφορούν με τα κινούμενα σχέδια και τα χάσα. Δεν μπορούσα να φανταστώ οι ανακρίβειες που υπάρχουν μέσα. Και είπα, δεν είναι δυνατόν να βλέπουν τα παιδιά μας αυτού του είδους τη ζωή του Ηρακλή. Οι άθλοι του Ηρακλή διδάσκονται και όλα στην τρίτη τάξη. Προσπαθώ να αυτό όλο να το ζωντανέψω. Αυτούς όλους τους ήρωες που τα παιδιά τους βλέπουν μέσα στα βιβλία, να τους δουν ζωντανά εδώ σε μια θεατρική παράσταση. Ποια είναι η σχέση σας με το Υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια? Α, καμία σχέση, δεν το ξέρω τι. Δεν έχετε ασχοληθεί. Έχετε κατέβει για Δημοτική Συμβούλος δύο φορές. Κατέβηκα στη Νέα Σμύρνη. Αλλά ναι, παραιτηθήκατε και τις δύο. Παραιτηθήκα για τις δύο φορές. Για ποιο λόγο? Να σου πω γιατί. Γιατί εγώ πιστεύω. Είναι μια μικρή βουλή είναι. Έτσι, δηλαδή μια μικρογραφία, όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων. Είναι το Δημοτικό, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, έβλεπα ότι ο καθένας έβγαζε λόγο προκειμένου να το γράψουν τα πρακτικά. Έχανε χρόνο χωρίς λόγο. Ενώ θα μπορούσε ο Ρώτα να πει με κάλυψε ο προηγούμενος και τελειώνει η υπόθεση. Σου λέω τέτοια πράγματα. Εγώ κατέβαζα κάτι πολύ ωραίες προτάσεις, αλλά ήμουν στην αντιπολίτευση. Κανένας δεν μου δίνει σημασία. Εγώ πάλι, αν η συμπολίτευση έλεγε πράγματα που ήταν σωστά, εγώ τα ψήφιζα. Θυμώναν οι δικοί μου μετά. Εγώ έβρισκα ότι το σωστό είναι να ψηφίζεις αυτό που είναι καλό για την πόλη σου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φορά είχα ψηφίσει να γίνει ένα βάθρο για την 25η Μαρτίου, για τις γιορτές τις εθνικές. Το στήχησε τότε 2,5 εκατομμύρια. Εγώ το ψήφισα, αλλά δεν ήξερα πόσο θα στήχησε. Είχα πει ναι. Πάω να το δω και ήταν 3 ξύλα. Α. Έφερα και ένα ξυλουργό δικό μου και του λέω: πες μου πόσο κάνει αυτό. Αυτό το είχαν χρεώσει 2,5 εκατομμύρια και αυτό στοίχιζε 300.000, δεν θυμάμαι. Στα 17 χρόνια πεθαίνει ο πατέρας μου. Στα 23 πεθαίνει η μητέρα μου. Ξαφνικά από εκεί που είχαμε τα πάντα χάθηκε ο κόσμος όλος. Ήμουν όμως ένας άνθρωπος, ήμουν τυχερή στο ότι είχα έναν πατέρα ο οποίος ό,τι έβλεπε ότι έχω έφεση μου τα καλλιεργούσε. Έτσι λοιπόν 17 χρονών μπορεί πέθανε εκείνος, αλλά εγώ ήξερα 3 γλώσσες. Μπορούσα να βρω, έψαχνα αμέσως από εφημερίδες δουλειά. Έτρεχα να βρω ακόμα και κάτι που δεν ήταν των προσόντων μου, ας πούμε, έβρισκα κάτι λιγότερο, αλλά πήγαινα. Αυτό δηλαδή το ότι είσαι τώρα επιστήμονας και πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αυτό, δεν συμφωνούσα με αυτό. Έλεγα, αυτό που μπορώ να κάνω τώρα, να πάρω κάποιο χαρτζιλί και να μπορέσω και να ψάχνω να βρω, να καλυτερέψω τη ζωή μου. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες, απλά μείνατε προσιλωμένοι σε αυτό που θέλατε. Ναι, δηλαδή αυτό που θέλω να πετύχω, θα το πετύχω με οποιοδήποτε τρόπο. Είμαι από αυτούς που πιστεύω, που είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι αν κάποιος θέλει να πετύχει κάτι, θα το πετύχει. Ακόμα και στις μέρες μας. Φτάνει να... Βεβαίως. Ακόμα και στις μέρες μας. Πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι καλό να παλεύεις για αυτό που ονειρεύεσαι. Είναι άσχημο να αφήνεσαι και να λες δεν γίνεται τίποτα. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά που απογοητεύονται και λέω δεν είναι δυνατό, δεν πρέπει να απογοητεύονται. Γι' αυτό είναι πολύ καλό τα παιδιά να αποκτάνε εφόδια, να έχουν προσόντα ώστε να μπορέσουν κάποια στιγμή να τα βγάζουν από το τσεπάκι τους και να τα χρησιμοποιούν. Και τώρα τα παιδιά να ψάξουν, να βρούνε τι δεν είναι κορεσμένο. Δεν είναι κορισμένα τα Ιαπωνέζικα, ξέρω. Εγώ θα μάθαινα Ιαπωνέζικα εγώ τώρα. Αν ήμουν νέα, κατάλαβες, θα μάθαινα Κινέζικα. Δηλαδή πρέπει να ψάχνεις να βρεις πού μπορείς να διοχετευτείς μέσα σε αυτή την κοινωνία. Μόνο σου όμως πρέπει να παλέψεις γι' αυτό, μην περιμένεις από τους άλλους. Λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Φτάνει να θέλεις να τις βρεις.
όμως ένα χώρο που η Ελλάδα δεν έχει πολύ μεγάλη παράδοση, στο χώρο της γραφιστικής, μια ελληνική εταιρεία πήρε μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις παγκοσμίως, η Beetroot από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ στην καθημερινότητα μου πάνω, πού μπορώ να δω δουλειές σας? Παντού και όλες τις ώρες της ημέρας. Δηλαδή, η Beetroot, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που ασχολούμαστε με την οπτική επικοινωνία, τη γραφιστική, το ίντερνετ, το packaging, είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που βλέπετε και βλέπουμε καθημερινά από τα πολύ απλά πράγματα, όπως τα απορριπαντικά στο σούπερ μάρκετ ή μια φέτα που μπορεί να αγοράσεις και να φας, μέχρι websites και ταυτότητες για πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά και πιο εμπορικά project, όπως βίντεο. Είμαστε παιδικοί φίλοι. Είναι λίγο γλυκανάλατη η ιστορία. Είμαστε παιδικοί φίλοι. Φύγαμε για σπουδές. Σπουδάσαμε αντίστοιχα πράγματα και όταν επαναπατριστήκαμε, είπαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να φάμε τα μούτρα μας, γιατί ξεκινήσαμε κατευθείαν αυτό. Δεν πήγαμε να δουλέψουμε πρώτα κάπου αλλού. Το οποίο είχε και τα θετικά του και τα αρνητικά του, γιατί μάθαμε μέσα από τα λάθη μας, αλλά γίναμε και πιο δυνατοί. Και ενδεχομένως αυτά τα λάθη μας κάνανε να κάνουμε και τα πράγματα με ένα πιο μοναδικό τρόπο από ότι πεπατημένοι. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να μείνετε και να επιμείνετε? Το ότι μπορέσαμε να δούμε και την αποτυχία και το λάθος με ένα δημιουργικό τρόπο. Οπότε αντί να κλαις και να νιώθεις την καταστροφή, μπορείς να δεις πού έκανες λάθη. Άλλωστε, δεν μπορείς να κάνεις μια μεγάλη επιτυχία χωρίς να έχεις φάει τα μούτρα σου πρώτα. Οι δυσκολίες ήταν πολλές, γιατί το design στην Ελλάδα είναι τα τελευταία χρόνια που έχει αρχίσει και ανθεί και ευδοκιμεί. Και κυρίως, μάλλον το design υπήρχε, ο κόσμος έχει αρχίσει και το καταλαβαίνει. Δηλαδή, το αν έχεις ένα πολύ καλό προϊόν, υπηρεσία ή εταιρεία, είναι ανώφελο αν αυτό το πράγμα δεν βγαίνει προς τα έξω σωστά. Δηλαδή, γίνεται ένα branding δηλαδή. Και branding γίνεται από ένα προϊόν μέχρι και την ίδια μας τη χώρα. Το πώς την πουλάμε έξω. Θεωρείς ότι στο κομμάτι του packaging, στο κομμάτι του branding, η Ελλάδα και σαν χώρα αλλά και οι ελληνικές εταιρείες έχουν δώσει τη βαρύτητα που πρέπει? Καθόλου, αλλά το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει μια στροφή σε αυτό το πράγμα και πλέον, όπως όλα στην Ελλάδα γίνονται μαζικά, αυτό είναι ίσως καλό. Πλέον όλοι θέλουν να κάνουν ένα τρόφιμο, να κάνουν μια εξαγωγή, να φαίνεται η χώρα λίγο καλύτερα. Ίσως είμαστε και λίγο πεισματάριδες και εγωιστές και με όλο αυτό που συμβαίνει θέλουμε να δείξουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα ελπίδα, αισιοδοξία, δημιουργικότητα. Αλλά νομίζω και κέφι για δουλειά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είμαστε τεμπέληδες που μας παρουσιάζουν. Είστε 11 άτομα και λειτουργείτε όλοι μαζί σαν γροθιά. Σας ρώταγα πριν, προσπαθώντας να διαχωρίσω τους ρόλους σας, και όλοι μου λέγατε με μια φωνή: όχι, είμαστε ένα. Εδώ πέρα μέσα δεν πρέπει ποτέ να ακούσεις: εγώ έκανα αυτό. Είναι κάτι το οποίο προσπαθήσαμε να το χτίσουμε από την αρχή. Οι Έλληνες δεν φημιζόμαστε ότι μπορούμε να δουλέψουμε ομαδικά. Αν το αγαπάς και είσαι αφοσιωμένος σε αυτό, μπορείς να το πετύχεις. Και μετά τα ωφέλη είναι πολλαπλά, γιατί ξεπερνάς τις ατομικές σου επιθυμίες και εγώ. Ποτέ δεν πήραμε κάποιο φτασμένο εντός εισαγωγικών στέλεχος. Οπότε ουσιαστικά όποιος ερχόταν εδώ πέρα ανδρώθηκε και εδώ πέρα μέσα και έτσι μπορέσαμε και χτίσαμε και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που μπορεί να οδηγεί και στην ομαδικότητα. Μέσω του κώδικα έχουμε ενώσει στο κείμενο του Σέξπιρ όλες τις Ιλιέτες με όλους τους Ρωμαίους τις λέξεις. Δηλαδή εδώ είναι όλο το κείμενο, όλο το όλο έργο γραμμένο. Το Ρωμαίος και η Ιλιέτα. Τα κόκκινα που βλέπουμε ενώνει το Ρωμαίο με την Ιλιέτα. Και έτσι είναι και ο μοναδικός τρόπος που αυτό το ζευγάρι ήρθε κοντά. Μπορεί να μην είσαι στην πρωτεύουσα, αλλά να έχεις διεθνή αναγνώριση και μια πολύ αξιόλογη πορεία. Ισχύει και δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, από τη μία ναι, το ίντερνετ, παντού μπορείς να πας, η αγορά είναι παγκόσμια. Την άλλη, τελικά, στην πράξη δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Προσωπική επαφή χρειάζεται. Mm-hmm. Να το βλέπουμε συνέχεια στη δουλειά μας.
Πόσο έχει επηρεάσει η κρίση αυτή τη στιγμή τον κλάδο στον οποίο βρίσκεστε εσείς σαν Beetroot? Έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα. Και εμείς ήδη αλλάξαμε. Δηλαδή, έχουμε υπάρχει μια εγρήγορση. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που ζουν και ζουν από αυτήν την εταιρεία και ξαφνικά υπάρχει, βλέπεις και μια ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μεγαλύτερη. Που πρέπει να λειτουργήσει σε όχι τόσο εύκολες συνθήκες. Οπότε αυτό το πράγμα σου δημιουργεί έτσι ένα μεγαλύτερο κίνητρο ουσιαστικά. Να τρέξεις. Να τρέξεις, να κινηθείς, να κάνεις πράγματα. Να ασχοληθείς. Αυτό είναι το θετικό impact της κρίσης. Το αρνητικό είναι, μάλλον το ξέρουν όλοι τα αρνητικά. Οπότε, αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, στον τομέα μας υπάρχει δουλειά. Αλλά εντάξει, διαφημιστικές εταιρείες κλείνουν, βλέπεις τι γίνεται. Χαμός. Εν μέσω αυτής της κρίσης και του αρνητικού ονόματος που έχει πάρει η Ελλάδα διεθνώς, εσείς αποδείξατε ακριβώς το αντίθετο. Πώς ένιωσες εσείς, Αναλέξης? Κοίταξε, ήταν εντάξει, καταρχήν μεγάλη χαρά, αλλά ήταν για μας ένα φανταστικό παιχνίδι όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Σκέψου ότι είχαμε την ευκαιρία να πούμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Να πάμε μέσα στη Γερμανία και να πούμε ότι ξέρετε ότι εντάξει, δεν είμαστε τα τέρατα, ή είμαστε τα τέρατα τέλος πάντων. Σαν Έλληνες. Και αυτό ήταν για μας πολύ ευχάριστο. Και φυσικά και αγχωτικό, γιατί έπρεπε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του πράγματος και σε μικρό χρόνο. Αλλά... Πώς νόταν, έλεγε στους Γερμανούς ότι είσαι Έλληνας? Όχι, εννοείται πως όχι. Κατά τη διάρκεια του βραβείου της έκθεσης είδαμε πάρα πολύ θετικές αντιδράσεις και τους είδαμε όλους έτοιμους να δουν τη θετική πλευρά της Ελλάδος εκεί πέρα. Οι διοργανωτές που ήταν Γερμανοί μας προωθήσαν πάρα πολύ. Είχαν στο Βερολίνο σε 300 σημεία που ήταν βιντεάκι με τα τέρατα, ας πούμε, μέσα στο μετρό. Είστε παράδειγμα για πάρα πολλά παιδιά, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα νομίζω. Τι είναι αυτό που θα έλεγες που κάνατε εσείς καλά μέχρι τώρα και σας έχει φέρει σε αυτό το σημείο? Κοίταξε, αυτό που έχω στο μυαλό μου πρώτο να σου πω είναι οι άπειρες ώρες εργασίας. Πόσες ώρες περίπου δουλεύετε την ημέρα? 12 είναι το μίνιμουμ. 12 είναι το μίνιμουμ. Και ένας μέσος όρος, ας πω καλύτερα. Το maximum δηλαδή μπορεί να έχεις δουλέψει την ημέρα? Maximum μπορεί να έχουν περάσει και ολόκληρη νύχτα στο γραφείο και να συνεχίζεις και... Πολλή δουλειά, να μην φοβάσαι να ακυρώνεις τον εαυτό σου, είναι πολύ σημαντικό να ξανακάνεις κάτι από την αρχή αν δεν σου αρέσει και να μην επαναπάβεσαι στο πρώτο. Είχατε προβλήματα και πληρωμών, δηλαδή είχατε και προβλήματα από κάποιους πελάτες που... Αυτό πονάει τώρα. Ναι, πολύ. Είχαμε προβλήματα. Ποιος δεν είχε? Η αγορά είναι... Όλοι είμαστε μέσα στην αγορά και όλοι έχουν τα ίδια προβλήματα. Σας χρωστάνε δηλαδή λεφτά οι εταιρείες? Και ποιες λύσεις προσπαθήσατε να βρείτε εσείς για να το αντιμετωπίσετε? Κοίταξε, μέσα από την ευκαιρία που μας δόθηκε για μέσω του βραβείου, δηλαδή να κάνουμε την έκθεση, αδράξαμε την ευκαιρία και το σμπρώξαμε όσο γίνεται παραπάνω, χρηματοδοτώντας αυτή την έκθεση, δαπανώντας κάποια χρήματα, αλλά εν τέλει απέφερε αυτό το πράγμα σε κάποιο είδους, ας πούμε, δημοσιότητα. Τώρα είχατε πάει στη Γερμανία, ήταν πολύ προκλητική κίνηση αυτή να κάνετε μια τέτοια έκθεση. Ήταν αρκετά. Στην αρχή κάποιοι δυσκολεύτηκαν, δηλαδή στην καλερί που ήταν να γίνει η έκθεση, στην αρχή δεν μας άφηναν να πάμε να βάψουμε τους τοίχους, γιατί κάναμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στένσιλ στον τοίχο με τέρατα και δεν μας το επέτρεπαν. Τελικά πήγαμε εκεί 3 μέρες πριν και τους πείσαμε επί τόπου. Όταν το είδαν το αποτέλεσμα, μας είπαν ότι τελικά θα τα κρατήσουμε τα τέρατα και ακόμα είναι εκεί μέσα στην καλερί, στο παλιό νομισματοκοπείο. Λέγεται τα παρεξηγημένα τέρατας μυθολογίας. Αυτό ξεκίνησε, όπως είπα προηγουμένως, από τη βράβευσή μας στα Red Dot και μας ζήτησαν να κάνουμε και μία έκθεση μέσα στα πλαίσια της βράβευσης. Τα τέρατα ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε ότι
Δεν είναι τόσο κακά όσο φαίνονται στους μύθους, απλά υπάρχει μια παρεξήγηση. Διαστρεβλώνεται, ωρεοποιείται λίγο την ιστορία δηλαδή, ακριβώς, τη μυθολογία. Ακριβώς, αλλά ίσως mouth to mouth η ιστορία να είναι πιο πολύ σαν όπως την είπαμε εμείς παρά όπως τη λέει. Και το νόημα που προσπαθείτε να περάσετε διεθνώς, τα τέρατα είναι οι Ελληνές. Λοιπόν, ακριβώς, εκεί πέρα θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε τα τέρατα της Ευρώπης ή δεν είμαστε τα τέρατα της Ευρώπης, αλλά υπάρχει ουσιαστικά μια παρεξήγηση από πίσω. Και ο καθένας σας ψάξει να βρει ποια είναι αυτή η παρεξήγηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη, αλλά θέλω να μου απαντήσεις πολύ ειλικρινά. Μεγαλύτερος έτσι... Θα προσπαθήσω. Φόβος και δυσκολία, εδώ που έχετε φτάσει. Φόβος και δυσκολία. Η δυσκολία είναι το να συντηρήσουμε το γραφείο και όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ μέσα. Πιστεύω ότι κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και είναι κρίμα αυτό το πράγμα να διασπαστεί, να χαλάσει από παράγοντες οικονομικούς, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι δικό μας κομμάτι. Θέλουμε να το προσπεράσουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να μέσα από αυτό να ακριβώς. Φόβος. Φόβος τώρα έχω μονίμως αυτό το μωρό που μόλις έχουμε κάνει και μονίμως έχω άγχος γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είναι. Θα κρατήσει, αλλά αγχώνομαι για παράγοντες που δεν μπορώ να ελέγξω. Βενιζέλο από το 1850 συνεχίζει την τέχνη της χειροποίητης βιενέζικης ψάθας με την ίδια τεχνοτροπία και το ίδιο μεράκι. Πέντε γενιές. Εγώ η τέταρτη και ο γιος μου η πέμπτη. Τρεις εν ζωή. Ξεκίνησε δηλαδή ο προπάπου σας. Γυναικοκρατούμενη ήταν. Γυναικοκρατούμενη, δηλαδή. Η προγιαγιά, 1850. Γιατί λέγεται βιενέζικη ψάθα? Γιατί ήρθε από εκεί. Πότε η τέχνη ήρθε από εκεί. Η γιαγιά, όταν πρωτοξεκίνησε, υπήρχε εκεί η τέχνη αυτή. Πήγε σε ένα ταξίδι, γιατί ο άντρας ήταν έμπορος ξυλίας. Και έτσι είχε επαφή, ξέρεις, με εκθέσεις επίπλων που έκανα τότε χειροποίητα. Και πήγε εκείνη εκεί, γιατί σκέφτηκε ότι θα μπορούσε μέσα στο σπίτι της να ξεκινήσει να το κάνει σαν κέντημα, γιατί είναι ένα κέντημα αυτό. Και έτσι το ξεκίνησε εκείνη και το έφερε εδώ. Η προγιαγιά σας, δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που το έφερε στην Ελλάδα? Ναι. Αυτή είναι η αφίσα από τις πρώτες βιενέζικες καρέκλες που υπήρχαν στην Αυστρία, βλέπεις. Και εδώ ήταν οι ανταποκριτές στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στο Αμβούργο, στο Άμστερνταμ, στη Νέα Υόρκη. Αυτή την αφίσα λοιπόν την είχαν και μπορούσαν να παραγγείλουν την καρέκλα που ήθελαν. Το σχέδιο που τους άρεσε. Ναι, η κάθε καρέκλα είχε νούμερο. Ναι. Αυτός ήταν ο κωδικός της. Αυτή την είχε φέρει η γιαγιά όταν είχε έρθει από τη Βιέννη. Όταν ξεκίνησε. Οι καρέκλες αυτές πλέον είναι συλλεκτικές. Δεν ξαναβγαίνουν. Η μόνη που βγαίνει ακόμα και τώρα από το εργοστάσιο των ΕΤ είναι αυτή εδώ. Και εκτίθεται μόνιμα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Εδώ είναι ο παππούς σας, δηλαδή ο γιος της προγιαγιάς. Ναι. Αυτός δούλευε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο πατέρας σας. Μποπάς μου, ναι. Ναι. Δούλευε στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν η μητέρα του πια δεν μπορούσε να συνεχίσει, κουράστηκε, ανέλαβε εκείνος και μάλιστα παντρεύτηκε και μια μαθητριά του, τη γιαγιά μου. Την τέχνη σας την έμαθε η μητέρα σας?
υποθέσω, λέγω τις δύο φορές. Δεν μου την έμαθε. Πρώτα την έμαθαν τα μάτια μου και μετά τα χέρια μου. Δηλαδή, βλέποντας, μεγάλωσα μέσα στο χώρο του εργαστηρίου. Και όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνει σε ένα χώρο και είναι συνέχεια μέσα στον ίδιο χώρο και είναι και τα παιχνίδια του ακόμα, τα εργαλεία, τα παλιά έπιπλα, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει και πιάνουν και τα χέρια σου βλέποντας τόσο πολύ τα μάτια σου. Η αυλή μας ήταν αυλή των θαυμάτων. Δηλαδή? Ερχόταν η Μελίνα η Μερκούρη και έπινε τον καφέ της μαζί με τη γιαγιά, μαζί με τη μητέρα μου, τη γιαγιά της ζωής σας. Ναι. Η οποία το έπινε, τον καφέ της τον έπινε από τον Μπρίκι. Από τον Μπρίκι? Από τον Μπρίκι, και αυτό της άρεσε της Μελίνας. Και της έλεγε: Ζωή, ξέρεις γιατί έρχομαι? Γιατί γουστάρω που πίνεις τον καφέ σου από τον Μπρίκι και όχι από το φλιτζάνι. Ποια είναι τα βασικά μυστικά της τέχνης, του επαγγέλματος? Καλά μάτια, επιδέξια χέρια, πολύ αγάπη, υπομονή, επιμονή, μεράκι και όχι εμπόριο. Όχι εμπόριο δηλαδή? Είναι μια δουλειά που πρέπει να είναι ένας τρόπος ζωής για να τη δεχτείς και να τη ζήσεις. Για να ζήσεις και από αυτή αξιοπρεπώς, αλλά δεν είναι μόνο για βιοποριστικούς λόγους. Πρέπει να το θες να το κάνεις, να σε γεμίζει. Να είναι απόφαση ζωής. Περνάς πολλές ώρες εδώ μέσα. Είναι πιο πολύ τέχνη παρά δουλειά? Είναι σίγουρα τέχνη, γιατί πρέπει να μάθεις. Να, ο γιος μου από εκεί κάτι ρωτάει τον παππού εκεί τώρα, του λέει μου σπάσε τι θα κάνω. Κάθεσαι πάντα δίπλα στο δάσκαλο. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι τα ξέρεις όλα. Ποια είναι η διαφορά του να έχω σπίτι μου μία καρέκλα που έχει ψάθα χειροποίητη και ψάθα του εμπορίου που είναι της γραμμής, είναι από κάποιο εργοστάσιο? Είναι σαν να πίνεις ένα καλό κρασί σε ένα πλαστικό ποτήρι και σαν να πίνεις ένα κρυστάλλινο ποτήρι. Τόσο μεγάλη διαφορά? Γιατί? Για μας έτσι είναι. Γιατί? Γιατί το αυθεντικό και το χειροποίητο γερνάει όμορφα. Όπως έχουν γεράσει όλα αυτά τα έπιπλα. Δες τα γύρω-γύρω τι όμορφα που είναι. Πόσοι άλλοι τεχνίτες σαν και εσάς υπάρχουν στην Ελλάδα, γνωρίζετε, που συνεχίζουν έτσι την παράδοση και την τέχνη? Είμαστε η μόνη οικογένεια που συνεχίζει την τέχνη αυτή, η ίδια οικογένεια, όλα τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, διάφοροι άνθρωποι μπορεί να κάνουν για βιοποριστικούς λόγους καθαρά επισκευή σε καρέκλες, μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Σπουδάσατε γαλλική φιλολογία? Ναι, δεν το εξάσκησα ποτέ όμως σαν επάγγελμα. Για ποιο λόγο? Γιατί θεώρησα ότι αν φύγω εγώ από εδώ, θα σταματήσει να υπάρχει αυτό εδώ το εργαστήριο. Η ευχή των παππούδων ήταν πάντα να συνεχιστεί αυτό, αλλά μέσα στην ίδια οικογένεια, να μην μπουν ξένα χέρια. Κάθε ένας από τους γονείς, όλα τα χρόνια, δεν πίεσε ποτέ το παιδί, ούτε του μετέφερε ότι ξέρεις εσύ να έχει αυτό το βάρος στην πλάτη, ότι εσύ θα κάτσεις μέσα στο εργαστήριο. Όχι. Εσύ θα κάνεις ένα κύκλο δικό σου. Και αν αποφασίσεις ότι ο κύκλος που θα κάνεις θα σε γυρίσει εδώ, θα γυρίσεις. Αλλιώς θα πας όπου θέλεις. Ο γιος σας είναι πρώτο έτος στο Μετσόβιο. Ναι. Παρ' όλα αυτά μαθαίνει την τέχνη δίπλα από τον παππού, τον δάσκαλο όπως λέτε. Αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα ακολουθήσει ή όχι. Σωστά? Όχι, βέβαια. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δεν σας πονάει αυτό η ιδέα ότι μπορεί να μην ακολουθήσει? Αν είναι το τυχερό του να ακολουθήσει, θα ακολουθήσει. Αν δεν ακολουθήσει, ο κύκλος θα κλείσει εδώ. Ναι. Αλλά θα κλείσει αξιοπρεπώς, και έτσι. Ας κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί σε αυτό που θα κάνει να είναι επιτυχημένος. Και για να είναι επιτυχημένος, θα πρέπει να το θέλει. Να παλεύει γι' αυτό. Εγώ θέλω να είναι ευτυχισμένος. Και όταν δουλεύεις, πρέπει να αισθάνεσαι μια πληρότητα. Αν αισθάνεσαι κενός όταν φεύγεις από το χώρο της δουλειάς σου, τότε καλύτερα να αλλάξεις επάγγελμα. Μαθαίνεις την τέχνη από τον παππού? Ναι. Πόσα χρόνια θυμάσαι, πότε ξεκίνησες? Από όταν είχα γεννηθεί, ήμουν στο μαγαζί. Από όσο θυμάσαι τον εαυτό σου, δηλαδή? Ναι, όπως θυμάμαι, εδώ είμαι. Το βλέπεις σαν δουλειά ή σαν χόμπι πιο πολύ, ακόμα σε αυτή τη φάση, επειδή είσαι νέος, είσαι φοιτητής αυτή τη στιγμή? Ναι.
Τώρα, εντάξει, εγώ το βλέπω σχετικά σαν δουλειά, αλλά η οικογένεια το βλέπει σαν είναι η ζωή της. Έχεις σκεφτεί αν θα θες να το ακολουθήσεις επαγγελματικά ή όχι? Τώρα μπορώ να το μαθαίνω και πηγαίνω και στη σχολή και αργότερα θα δούμε. Επειδή και όπως είναι τώρα η Ελλάδα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, τι εννοείς με αυτό? Αν θα έχω δουλειά και τη σχολή που θα τελειώσω. Τώρα με την κρίση έχουμε δει αύξηση, μείωση. Εμείς έχουμε μια σταθερή πορεία όλα τα χρόνια. Γιατί δεν κάνουμε ποτέ καινούρια. Δεν είχαμε ποτέ βιομηχανική παραγωγή να πεις ότι μειώθηκε ή το εργοστάσιο έφυγε και πήγε σε άλλη χώρα, ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία που είχε πιο φτηνά εργατικά χέρια, ας πούμε. Όχι, εμείς όλα τα χρόνια κάνουμε αυτό. Ένας που έχει μια καρέκλα σπίτι του θα την επισκευάσει άμα θέλει να την έχει. Και έτσι πάει. Αν σκεφτείς ότι όλοι αυτοί που περάσανε πριν από μένα ζήσανε και ζήσανε και σε κακές περιόδους. Ξέρεις ότι ακόμα και τη διάρκεια του πολέμου του 40 υπήρχε δουλειά. Υπήρχαν πράγματα που επισκευαζόντουσαν, υλικά δεν είχαν οι άνθρωποι, γιατί είχαν σταματήσει οι εισαγωγές και δουλεύαν με κορδόνια. Τώρα τα οποία τα περνάγανε σε κόλλες για να δουλέψουν, είχαν δουλίτσα. Αυτό τώρα που το κάνετε με τις ώρες, τόσες μέρες, τόσα χρόνια, δεν βαριέστε κάποια στιγμή? Καθόλου. Όχι, καθόλου. Δεν μ' αρέσει να πάω στο καφενείο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει εδώ παρέα. Να περνάνε φίλοι μου εδώ. Έρχονται, σας βλέπουνε. Βεβαίως. Οι φίλοι μου, από τα παλιά. Μου, ναι. Καθόμαστε εδώ, συζητάμε. Και εσείς λέμε εδώ. Τα παλιά, εγώ η καρέκλα στα πόδια. Με ευχαριστεί. Γιατί είναι απασχόληση και δημιουργική. Δημιουργείς εδώ. Αυτό τώρα, η καρέκλα αυτή θα έρθει μετά από 40-50 χρόνια στα χέρια του μικρού να το κάνουμε. Αν αισθάνεσαι κενός όταν φεύγεις από το χώρο της δουλειάς σου, τότε καλύτερα να αλλάξεις επάγγελμα. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα ελπίδα, αισιοδοξία, δημιουργικότητα, αλλά νομίζω και κέφι για δουλειά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είμαστε τεμπέληδες που μας παρουσιάζουν. Να παλεύεις για αυτό που ονειρεύεσαι. Είναι άσχημο να αφήνεσαι και να λες δεν γίνεται τίποτα. Κάθε Έλληνας αυτής που βγαίνει και κερδίζει ένα μετάλλιο, τους δείχνουμε ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι πάντα ισχυρή.